Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα στις 12 η ώρα, ημέρα Τετάρτη, είμαστε μια παρέα για να ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή Παράξενο με το Θωμά Κάστια και πάντα από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε κάτι που βλέπουμε συνεχώς στον ουρανό, αλλά δεν μπορούμε να το πιάσουμε, ούτε να το φτάσουμε, ούτε να το αγγίξουμε από κοντά. Όπως καταλάβατε, είναι το φεγγάρι. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι κοίταζαν το φεγγάρι και έβλεπαν σκοτεινές σκιές που τους θύμιζαν διάφορες μορφές. Οι κάτοικοι της Χαβάης έβλεπαν μια γυναίκα, άλλοι έβλεπαν ζώα ή μυθικά όντα, ενώ στο δικό μας πολιτισμό αναφερόμαστε συχνά σε ένα πρόσωπο. Παρόλο που οι σκοτεινές περιοχές έχουν πάρει ονόματα όπως θάλασσα της Γαλήνης, επειδή κάποτε επικρατούσε η άποψη ότι εκεί υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού, στην εποχή μας είναι σαφές ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για έρημες πεδιάδες στερεοποιημένης λάβας. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο πως το γεωλογικά ανενεργό φεγγάρι είναι δυνατόν να έχει πεδιάδες λάβας στην επιφάνεια του. Τώρα μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η εξήγηση έχει βρεθεί. Με τη βοήθεια βαρυτικών μετρήσεων που διεξήγαγαν οι διαστημοσυσκευές Clementine και Lunar Prospector της NASA, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο δημιούργησαν ένα τοπογραφικό χάρτη που δείχνει τα διάφορα στρώματα της Σελήνης από τον πυρήνα ως την επιφάνειά της. Ο χάρτης αποκαλύπτει ότι η πίσω πλευρά της Σελήνης, αυτή που δεν φαίνεται ποτέ από τη Γη, χτυπήθηκε από ένα μεγάλο ουράνιο σώμα, παραδείγματος χάρη από έναν αστεροειδή πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το φεγγάρι ήταν ακόμα γεωλογικά ενεργό και ο πυρήνας και μανδύας του ήταν σε κατάσταση ρευστού μάγματος. Το οστικό κύμα της βίαιας αυτής σύγκρουσης διαπέρασε ολόκληρο το φεγγάρι και προκάλεσε ρογμές στην επιφάνειά του. Μέσα από αυτές ξεπήδησε μάγμα που πέτρωσε και σήμερα οι σκοτεινές πεδιάδες λάβας θυμίζουν συνειρμικά μάτια, μύτη και στόμα. Έως το 2030 θα υπάρξει ένας αρχικός καταβλισμός 6-10 πρωτοπόρων απικιστών στο φεγγάρι. Έως το 2040 οι κάτοικοι του σεληνιακού χωριού θα έχουν φτάσει τους 100 και ως το 2050 στους 1000 κατοίκους. Κάπου τότε θα μπορούν πλέον να δημιουργήσουν οικογένειες και έτσι θα γεννηθούν τα πρώτα φεγγαρόπαιδα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Σελήνης, κυρίως επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί, θα παράγουν σε τρισδιάστατους εκτυπωτές τα σπίτια και τα εργαλεία τους, θα λιώσουν σεληνιακούς πάγους για να πιούν νερό, θα τρώνε λαχανικά που θα καλλιεργούν σε σεληνιακά θερμοκήπια και θα διασκεδάζουν με νέα υπτάμενα σπορ χάρη στην μειωμένη βαρύτητα του δορυφόρου της γης. Αυτό το όρομα, που δεν σκοπεύει να παραμείνει όραμα, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης στη Ρήγα της Λετωνίας ο Γάλλος επιστήμονας Μπερνάρ Φοέγ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA, ο οποίος σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει αναλάβει το ρόλο του λεγόμενου πρέσβη του σεληνιακού χωριού. Οι ανακοινώσεις του Φοέγ στη Ρήγα στόχευαν κυρίως σε όσους περιγελούν την όλη ιδέα, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί κάτι περισσότερο από επιστημονική φαντασία και μάλιστα σε ένα
τόσο σύντομο χρονικό ορίζοντα. Όμως ο Πρέσβης τόνισε ότι το σχέδιο είναι και λογικό και εφικτό, δίνοντας στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να επεκταθεί μόνιμα στη σελήνη. Ο επικεφαλής της ESA, Γιάν Βέρνερ, υποστηρίζει ότι όταν ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ISS τεθεί εκτός λειτουργίας, πιθανώς το 2024, θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια μόνιμη σεληνιακή αποικία. Κάτι τέτοιο θεωρεί ότι μπορεί να γίνει, όπως και στην περίπτωση του ISS, με διεθνή διαστημική συνεργασία από πολλά κράτη, αυτή τη φορά πιθανώς και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος θα μπορέσει να βρει κερδοφόρες ευκαιρίες στη σελήνη. Επιστήμονες και επιχειρηματίες βλέπουν θετικά την ιδέα, αλλά προς το παρόν δεν έχουν τσιμπήσει οι πολιτικοί, οι χώρες των οποίων θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουν το φιλόδοξο σχέδιο. Το ΔΕΛΕΑΡ θα μπορούσε να είναι η πρώτη ύλη στη σελήνη, όπως η φεστιακής προέλευσης βασάλτης, που θα μπορούσε να είναι η πρώτη ύλη για δορυφόρους που θα εκτοξεύονται από το φεγγάρι. Το σπάνιο στη γη, αλλά άφθονο στο φεγγάρι Ήλιο 3, από όπου θα μπορούσε θεωρητικά να παραχθεί καθοδρότερη και ασφαλέστερη πυρηνική ενέργεια. Το οξυγόνο και το υδρογόνο από τη διάσπαση του σεληνιακού νερού, δύο αέρια που εκρήγενται αν αναμειχθούν και άρα μπορούν να είναι η πρώτη ύλη για πυραυλικά καύσιμα και άλλα. Η μη επανδρομένη ρομποτική εξερεύνηση του φεγγαριού ήδη προχωρά με αρκετές διαστημικούς συσκευές και οχήματα τύπου rover να ετοιμάζονται για προσελήνωση τα επόμενα χρόνια. Όμως το μεγάλο στοίχημα θα είναι οι επανδρομένες αποστολές, και αυτή τη φορά όχι πρόσκαιρες όπως οι αμερικανικές του προγράμματος Apollo πριν από δεκαετίες. Ορισμένοι μάλιστα φοβούμενοι μια ανεξέλεκτη κλιματική αλλαγή ή έναν πυρηνικό πόλεμο στη γη στο μέλλον, θεωρούν τη δημιουργία βάσης ή χωριού στη σελήνη μια αναγκαία δικλίδα ασφαλείας για την ανθρωπότητα. Όμως, όπως έδειξε η προσωπική εμπειρία των περισσότερων ανθρώπων που έζησαν σε προσομοιώσεις σεληνιακών ή αριανών εγκαταστάσεων στη γη, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Είτε ζουν μέσα στις εγκαταστάσεις τους, είτε βγαίνουν έξω με τις διαστημικές στολές τους. Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη αντιτείνουν οι πιο αισιόδοξοι. Όσο για το κόστος του ταξιδιού στη σελήνη, όπως είπε ο ΦΟΕΓ, η τιμή του εισιτηρίου σήμερα είναι της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σε 20 χρόνια μπορεί να είναι 100 φορές πιο φτηνό. Βέβαια αυτό σημαίνει 100.000 ευρώ, οπότε δεν είναι και τζάμπα. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες των επιστημόνων και αυτών που ασχολούνται στεναρά με το φεγγάρι και την ανακάλυψή του. Σας μετέφερα μία από τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο για το φεγγάρι και μάλιστα τεκμηριωμένη από την ίδια την NASA. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στον πλανήτη μας από την εξωτερική πλευρά, οι αλλαγές στη γήινη ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν την ανθρωπότητα ως ένα πολιτισμό που έχει βγει εκτός ελέγχου. Οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν, λένε οι επιστήμονες, είναι λογικό να πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι επικίνδυνος για τους άλλους. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει πολύ πιθανόν οι εξωγήινοι να προκαλέσουν ένα προληπτικό χτύπημα στον πλανήτη μας, μήπως και μας αφυπνίσουν. Αυτή είναι μόνο μια θεωρία για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού που έχουν ερευνητές της NASA και που ίσως δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.
Ο Σον Ντόμαγκέι Γκόλτμεν και μία ομάδα επιστημόνων έκανε μία λίστα με θεωρητικά πιθανές καταστάσεις που θα βοηθήσουν να επιλέξουμε την τακτική επικοινωνίας με τους επισκέπτες από εξωγήινους πολιτισμούς που πιθανό να μας επισκεφτούν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι εξωγήινοι θα θελήσουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματά μας από την πείνα, τη φτώχεια και τις ασθένειες. Ωστόσο, αυτό το σενάριο είναι το πιο καλό που μπορεί να συμβεί. Το πρώτο πλήγμα κατά των εξωγήινων πολιτισμών έγινε από τους ανθρώπους μετά τις αποστολές Απόλλων, όταν και οι στρατηγοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βομβάνισαν με τακτικά πυρηνικά κτηριακές εγκαταστάσεις στη Σελήνη, που περιγράφηκε ο ίδιος ο Άμστρονγκ μετά την προσελήνωσή του. Ένα από τα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια της Ρωσίας, το RTR, πρόβαλε πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ για Αμερικάνους αστροναύτες, οι οποίοι φέρεται να ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς. Το ντοκιμαντέρ είχε ως αναλυτές τον Βλαντιμίρ Αζάζα από τον αστρονόμο Γετζεχή Αρισουχίν. Είναι κοινό μυστικό από τον τρόπο που οι ταινίες καταδεικνύουν την προσγείωση της Αμερικανικής Αποστολής και τον Νίλ Άμστρονγκ να περπατά στην επιφάνεια της Σελήνης, ότι κάτι θέλουν να κρύψουν. Επιπλέον, τα αρχεία που λένε για την υγεία των αστροναυτών κατά τη διάρκεια της πτήσης και του περιπάτου στη Σελήνη, όπως και 700 περίπου μηνύματα που στάλθηκαν, εξαφανίστηκαν. Οι Ρώσοι αναλυτές αναφέρουν ότι κατά την τελική φάση της προσελήνωσης το αμερικανικό διαστημόπλιο παρακολουθούνταν στενά από άλλα υπτάμενα αντικείμενα. Ο πρώην πιλότος της CIA, John Lear, είναι αρκετά διάσημος μεταξύ των θεωρητικών συνωμοσίας, ωστόσο άφησε ευρόντιτο το κοινό του όταν ανάμεσα σε άλλα δήλωσε ότι η Σελήνη είναι στην πραγματικότητα ένα ζωντανό μέρος με πάνω από 250 εκατομμύρια πολίτες. Ο αριθμός των κατοίκων όχι μόνο σοκάρισε το μέσο άνθρωπο που ήταν παρόν, αλλά ξάφνιασε και τους ήδη υποψιασμένους συνωμοσιολόγους που διατείνονται υπέρ μίας ήδη κατοικημένης ή και τεχνητής σωλήνης με βάσεις εξωγήινων. Όλα όσα έχετε ακούσει για τη Σελήνη είναι ένα ψέμα, αναφώνησε ο Τζον Λίερ. Είπε ακόμα ότι έχει ανακαλύψει μυστικές δομές στη Σελήνη και επιπλέον έδειξε κάποιες εικόνες που φέρεται να δείχνουν μία απόδειξη αυτών των τεχνητών σχηματισμών. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε η ανακάλυψη ενός μεγάλου σπηλαίου με μήκος πολλών χιλιόμετρων, το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενήσει μελλοντικούς αστροναύτες, αλλά ήδη θα μπορούσε να αποτελεί και είσοδο προς το εσωτερικό της Σελήνης, σύμφωνα με διάφορες θεωρίες. Παράλληλα, εδώ και καιρό, ερασιτέχνες αστρονόμοι έχουν καταγράψει κάτι που μοιάζει με προβολή ολογραφήματος στην επιφάνεια της Σελήνης. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλοί συνωμοσιολόγοι που πιστεύουν ότι κάποιο είδος τεχνολογίας κρύβει τις δομές στο φεγγάρι. Οι πρώτες επισκέψεις στη Σελήνη πιθανότητα συνέβησαν χάρη στην αντιβαρυτική τεχνολογία του Τέσλα. Φυσικά, οι περισσότεροι ισχυρισμοί του Λία δεν μπορούν εύκολα να αποδειχτούν. Υπάρχουν όμως οι ενδείξεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν αποτελούν άμεσες και ισχυρές αποδείξεις. Ενδεικτικά, στο βίντεο του Λία μπορείτε να παρατηρήσετε, και υπάρχει στο YouTube, κάποιες φωτογραφίες από ένα παρατηρητήριο του 1946. Εμφανίζουν προφανώς μια μεγάλη καταστροφή που συνέβη βορειοδυτικά από τον κρατήρα Εντιμόνιον. Ο Λίαρ εξακολουθεί να εξηγεί πως η Σελήνη δημιουργήθηκε εντός του Δία 40 εκατομμύρια χρόνια πριν. Προφανώς
κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων, πριν από 15.000 χρόνια, η τροχιά της κύλησε στη τροχιά της γης. Έτσι ισχυρίζεται οι μεγάλες πόλεις, οι πολιτισμοί και οι βάσεις στη Σελήνη άρχισαν να εμφανίζονται. Ο Λίαρ περιγράφει στους πολίτες της Σελήνης ως ανθρωποειδές εξωγήινους, οι οποίοι μπορεί να φτάνουν και τα 250 εκατομμύρια πληθυσμό. Είπε επίσης ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και γκρίζοι, αλλά ζουν κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης, όπου εργάζονται σε τεράστια εργαστήρια. Αν και μπορεί να ακούγεται ακόμη πιο περίεργο, είπε ότι η Γη είναι στην πραγματικότητα μια πλανητική φυλακή που χρησιμεύει ως τόπος τιμωρίας. Υπάρχουν εκατομμύρια άλλων πλανητών όπως η Γη, δήλωσε. Ο Τζον Λίαρ είναι πρώην πιλότος της CIA και ήταν επίσης πρώην αρχηγός των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων. Έχει λειτουργήσει περισσότερα από 100 διαφορετικά αεροπλάνα και έχει πολλά πιστιοποιητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία του. Ωστόσο, οι απίστευτες ιδέες και οι ισχυρισμοί του τον έχουν κάνει στόχο χλευασμού από την πλευρά των σκεπτιστών και ορθολογιστών, οι οποίοι δεν θεωρούν ότι μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά που υποστηρίζει. Όπως είναι φυσικό, οι υποστηρικτές του Λίαρ ισχυρίζονται πως οι αντίπαλοι του προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Ελέγχου Δεδομένων και Φωτογραφιών στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Σεληνιακών Φωτογραφιών της NASA, ο λεγόμενος Ken Johnson, όπου και ήταν υπεύθυνος στη διάρκεια του επανδρομένου σεληνιακού προγράμματος Απόλλων, έχει αποκαλύψει αρκετά συγκλονιστικά πράγματα τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο εξειδικευμένος αυτός επιστήμονας αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί αστροναύτες βρήκαν απαρχαιωμένα μηχανήματα αγνώστης προέλευσης στο έδαφος της Σελήνης. Και όχι μόνο. Εντόπισαν, λέει, πάντα ο ίδιος ακόμη κάποιο μηχάνημα τεχνολογίας ελέγχου της βαρύτητας, και δεν ήταν μόνο αυτά που βρήκαν όταν προσυλληφθήκαν. Οι αστροναύτες φωτογράφησαν τα αντικείμενα, αλλά η NASA διέταξε τον Τζόνσον να καταστρέψει αμέσως τις φωτογραφίες. Γιατί άραγε? Ο Τζόνσον όμως δεν ακολούθησε τις οδηγίες της κυβέρνησης. Στα δημοσιεύματά του, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως η Αμερικανική κυβέρνηση κρατούσε τις πληροφορίες αυτές μυστικές για 40 ολόκληρα χρόνια. Οι αποκαλύψεις αυτές του Τζόνσον, που αρχίζουν από την εποχή του προγράμματος Απόλλων, παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ένα βιβλίο που τιτλοφορεί ως «Σκοτεινή απειλή, η μυστική ιστορία της NASA». Dark Mission, The Secret History of NASA. Το βιβλίο αυτό συνυπογράφεται και από τον πρώην σύμβουλο της NASA, Richard Hoagland, καθώς και τον Mike Barra, που είναι σύμβουλος αεροδιαστημικής εφαρμοσμένης μηχανικής. Όπως έγινε γνωστό, ο διευθυντής του διαστημικού προγράμματος και η Ferrari, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζόνσον, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, ζήτησε να παραιτηθεί από τη θέση που κατήχε στο διαστημικό πρόγραμμα. Ο λόγος ήταν ότι επικρινόταν η NASA. Ο Τζόνσον αρνήθηκε να παραιτηθεί και δήλωσε πως προστατεύεται από τον νόμο για την ελευθερία του λόγου. Παρ' όλα αυτά, ο Ferrari τον έβαλε από το διαστημικό πρόγραμμα της NASA δίχως να δικαιολογήσει την απόφαση του αυτή. Πάντως, η χαμηλής ανάλυσης φωτογραφίες που περιέχονται στο αναφερόμενο βιβλίο απεικονίζουν καταστραμμένα κτίρια με τεράστιους θόλους κατασκευασμένα από γυαλί, καθώς και πέτρινοι πύργοι που φαίνονται να ανυψώνονται στον αέρα. «Δεν έχω τίποτε πια να χάσω. Είμαι σε διένεξη με την NASA και βρίσκομαι εν θερμό», είπε ο Κόιν Τζόνσον. «Η NASA πιστεύει
πως ο αρχαίος πολιτισμός που βρέθηκε στη Σελήνη δεν είναι σοβαρός, πως είναι δυνατόν να μην είναι ένας πολιτισμός σοβαρός όταν ανακαλύπτεται σε κάποιον άλλο πλανήτη. Πάντως, οι συγγραφείς του βιβλίου υποστηρίζουν πως ο πρόεδρος Τζον Φέιν Κένεντι, που προώθησε τη διαστημική προσέγγιση με τη Σοβιετική Ένωση, σκόπευε πραγματικά να μοιραστεί τις εξωγήινες τεχνολογίες με τη Μόσχα. Μάλιστα, σε μια ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 1963, ο Κένεντι έκανε μια πρόταση στην Ρωσία να οργανώσουν κοινή αποστολή στο φεγγάρι, πράγμα και το οποίο έγινε στο μέλλον. Ο Ρίτσαρντ Χόγκλαντ δήλωσε ότι το ενδιαφέρον τελευταία της Ουάσιγκτον για την εξερεύνηση του φεγγαριού είναι βασισμένο στα σεληνιακά συμπεράσματα που αξιολογούνται εδώ και 40 χρόνια. Εξάλλου η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία, ακόμη και η Ινδία έχουν δηλώσει δημόσια τα σχέδιά τους να εργαστούν για την εξερεύνηση της Σελήνης. Αλλά κάτι τους σταματά, όπως και τα προηγούμενα 40 χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος της βιασύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως ανέφερε ο Χόγκλαντ, να είναι οι πρώτοι που θα αξιολογήσουν τις αρχαιότητες της Σελήνης. Κι όμως, η ύπαρξη ζωής στο φεγγάρι είναι γνωστή από το 19ο αιώνα. Τον Αύγουστο του 1835 η είδηση κυκλοφόρησε στις αμερικανικές εφημερίδες και δημιούργησε πραγματική αίσθηση στον τότε κόσμο. Για τουλάχιστον 15 ημέρες το ενδιαφέρον της κοινωνίας της Νέας Υόρκης περιστρεφόταν γύρω από τις συνταρακτικές αποκαλύψεις της New York Sun, η οποία παρουσίασε σε συνέχειες τα αποτελέσματα των απίστευτων παρατηρήσεων. Ο Αύγουστος του 1835 είναι μήνας σημαδιακός για τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο. Η New York Sun ήταν μια μικρή εφημερίδα της Νέας Υόρκης με ημερήσια κυκλοφορία περίπου 4.000 φύλλα. Στις 25 του μηνός και στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας εμφανίστηκε ένα άρθρο το οποίο αναφερόταν σε μια σειρά συγκλονιστικών ανακαλύψεων που έγιναν από τον Σερ Τζον Χέρσελ μέσω ενός τηλεσκοπίου νέας τεχνολογίας που είχε στηθεί κάπου στο ακροτήρι της Καλής Ελπίδας και οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στο Edinburgh Journal of Science. Οι παρατηρήσεις αυτές ανεκάλυπταν την ύπαρξη μιας ποικιλίας ζωικών μορφών στην επιφάνεια της Σελήνης. Βίσονες, κάστορες, πλούσια χλωρίδα, αλλά και ίχνη κτισμάτων από τα οποία έβγαινε καπνός, κάτι που υποδήλωνε την ύπαρξη και νοήμονο ζωής. Την τέταρτη μέρα των αποκαλύψεων παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι νυχτερίδες. Ήταν μέσου ύψους 1,30 μέτρα, η επιφάνεια του σώματος εκτός από το πρόσωπο ήταν καλυμμένη από κοντό χαλκόχρωμο τρίχωμα και είχαν φτερά τα οποία έμοιαζαν να αποτελούνται από μία λεπτή μεμβράνη και εκτείνονταν από τους ώμους μέχρι χαμηλά στα πόδια. Έγινε αντιληπτό ότι τα φτερά τους είχαν μεγάλο άνοιγμα και έμοιαζαν στην άποψη δομής με αυτά των νυχτερίδων. Τα πλάσματα είχαν απόλυτο έλεγχο των φτερών, καθώς τα είδαμε να τα τεινάζουν, καθώς έκαναν μπάνιο και μετά τα αναδιπλώναν. Την ημέρα που δημοσιεύτηκε αναφορά για τους ανθρώπους νυχτερίδες, η New York Sun έφτασε την καταπληκτική για την εποχή κυκλοφορία των 19.360 φύλων, νούμερο που την έκανε την πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στον κόσμο. Όμως, ενώ οι αναγνώστες περίμεναν νέες ανακαλύψεις, η εφημερίδα ανακοίνωσε την καταστροφή του τηλεσκοπίου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των παρατηρήσεων. Στην πραγματικότητα, ο Σερ Τζον Χέρσελ βρισκόταν στη Νότια Αφρική για αστρονομικές παρατηρήσεις, όμως το τηλεσκόπιο που περιέγραφε η New York Sun δεν υπήρχε. Το Edinburgh Journal of Science
είχε ήδη από καιρό αναστείλει την έκδοσή του και προφανώς δεν είχε δημοσιεύσει τέτοιες ιστορίες. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1835 η New York Sun παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για μια κατασκευασμένη ιστορία. Το παράξενο είναι ότι το κοινό έδειξε να διασκεδάζει και όχι να αγανακτεί, ενώ η New York Sun διατήρησε την κυκλοφορία που της χάρισε η ιστορία. Την επόμενη χρονιά μάλιστα έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 30.000 φίλων την ημέρα. Η ιστορία των ανθρώπων νυχτερίδων και τη ζωή στο φεγγάρι αποτελούν σταθμό στην ιστορία των μουμουές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατά επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σαν πούλησε ένα μύθευμα ως πραγματική είδηση και κατόρθωσε να κατακτήσει την κορυφή των εφημερίδων της εποχής. Τα βασικά στατικά της ιστορίας ήταν εξής. Αντικείμενο: το φεγγάρι, γνωστό και οικείο σε όλους, κατανοητή από το μέσο πολίτη, οι μορφές ζωής που ανακαλύφθηκαν ήταν είτε ταυτόσιμες με άλλες της γης, είτε διασταυρώσεις γνωστών ειδών ώστε να υπάρχει και ένα στοιχείο εξωτικότητας, άκρως εντυπωσιακή έως εξωφρενική. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο στηριγμένη σε μια τεχνική εξέλιξη στο επαναστατικό τηλεσκόπιο, την οποία ο μέσος πολίτης δεν μπορούσε να ελέγξει, δύσκολο να επαληθευτεί με βάση τα τεχνητά, παρατηρήσεις άλλων τηλεσκοπίων κτλ. Και επικοινωνιακά μέσα της εποχής. Ουσιαστικά εγκαινιάστηκε ένα νέο είδος δημοσιογραφίας που στόχο έχει τον εντυπωσιασμό, έστω και πρόσκαιρο, και όχι την ενημέρωση. Μια πρόσφατη εκδοχή είναι εκείνη που θέλει έναν εντυπωσιακό, πολλά υποσχόμενο τίτλο, παραδείγματος χάρη εντυπωσιακές αποκαλύψεις, έστω και αν το περιεχόμενο του άθρου ή του τηλεοπτικού δελτίου δεν έχει τίποτε καινούριο να προσθέσει στο θέμα που πραγματεύεται. Όμως κάποιες άλλες ιστορίες κρύβουν κάποιες άλλες αλήθειες για τη Σελήνη. Μια πολύ παλιά σουδανική παράδοση της φυλής Σιλούκ αναφέρει: τον παλιό καιρό οι άνθρωποι ανέβαιναν στο φεγγάρι από κάποιο ανηφορικό δρόμο, αλλά στην πορεία κουράστηκαν και δεν μπορούσαν να ανέβουν. Τα ινδικά χειρόγραφα αναφέρουν ότι, προσέξτε, οι Έλληνες θεοί πολέμησαν εναντίον των κατοίκων της Σελήνης και των συμμάχων της. Οι Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν απίστευτα πράγματα, πάρα πολλά για τη Σελήνη. Ο Σωκράτης την χαρακτηρίζει: η μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές και κατοικούν άνθρωποι σαν εμάς. Αυτά αναφέρει ο Ξενοφάνης για το δάσκαλό του. Αυτά που έλεγε ο Σωκράτης τα υποστηρίζουν και σύγχρονοι αστρονόμοι. Ο Έλληνας θεός Ορφέας, γιος του Απόλλωνα, ο πιο τακτικός ταξιδιώτης της Σελήνης και του Σύριου, και μας λέει: η Σελήνη έχει βουνά, πολιτείες και σπίτια. Η επιφάνειά της είναι έδαφος όπως της γης και κατοικείται από θεϊκούς κατοίκους. Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίνουν Πλούταρχος και Διογένης ο Λαέρτιος. Ο Ορφέας γνώριζε το σεληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών και τις φάσεις της Σελήνης. Μιλά για την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, τις εύκρατες τροπικές και πολιτικές ζώνες της γης, πολικές ζώνες, συγγνώμη λάθος έκανε, τις εκλήψεις της Σελήνης, τα ηλιοστάσια, τις ισημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκόσμια έλξη, και επιμένει στο θέμα των κατοίκων της Σελήνης ότι είναι αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη. Οι τελχίνες της Ρόδου και οι κάβυροι της Αμοθράκης εξαφανίστηκαν μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Η τεχνολογική τους εξέλιξη ήταν τέτοια που τους επέτρεπε να εγκαταλείψουν τη γη και να σωθούν στη Σελήνη ή τον Άρη. Η άποψή μου είναι ότι επέστρεψαν στις βάσεις τους, στη Σελήνη και τον Άρη αντίστοιχα. Βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους θεούς κατά τον επικισμό της γης. Ο Νονός αναφέρει
ότι ο Φαέθων έκανε 30 περιστροφές γύρω από το φεγγάρι, ταξίδεψε στην Αφροδίτη και επισκεπτόταν τον βόρειο και νότιο πόλο. Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής πήγαν στη Σελήνη και ο Ίδμων, όπως αναφέρει ο Νονός, ταξίδεψε στη Σελήνη με το άρμα του που έμοιαζε με απαστράπτοντα κομίτη και δίνει ακριβέστατες πληροφορίες για την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Κάτι που πριν λίγα χρόνια έκανε ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο ελληνικής καταγωγής Λουκιανός από τη Σαμοσάτα της Συρίας έζησε το 120 μετά Χριστόν. Στο βιβλίο του «Αληθινή ιστορία», αν και το χαρακτηρίζει παραμύθι, εν τούτης δίνει πληροφορίες επιστημονικά απόλυτα ακριβείς, οι οποίες επαληθεύτηκαν στην εποχή μας. Τις πληροφορίες αυτές, εάν δεν υπήρχαν ανάλογες εμπειρίες, ήταν αδύνατο να τις φανταστεί άνθρωπος. Πήγαινε με ένα καράβι που το πήρε ο αέρας για 7 μερόνυχτα και την 8η μέρα έφτασε στο φεγγάρι. Προσέξτε τώρα, τόσο κάνουν τα σύγχρονα διαστημόπλια του ανθρώπου για να φτάσουν στο φεγγάρι. Μπήκε μέσα σε ένα πηγάδι που από πάνω είχε καθρέφτες και έβλεπε όλη τη γη. Πρόκειται για υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο που ο άνθρωπος ακόμη δεν το έχει φτιάξει, γιατί με αυτό έβλεπε και τους ανθρώπους στη γη. Βασιλιάς της Σελήνης ήταν ο Ενδυμίωνας που τον πήραν από τη γη και τον πήγαν στο φεγγάρι και τον έκαναν βασιλιά. Περιγράφει τρικινητήρια αεροπλάνα όπως τρικέφαλοι αλογογήπες που πετούσαν, περιγράφει σύγχρονες διόπτρες, έβαζαν και έβγαζαν τα μάτια τους που μπορούσε να τα φορά ο καθένας και έβλεπαν πολύ μακριά, περιγράφει πολεμιστές με διαστημική στολή που είχε 2 κέρατα, κεραίες δηλαδή. Ο στρατός αυτός ήταν του Φαέθοντα και επειδή ήταν άνθρωποι σαν εμάς και η θερμοκρασία της Σελήνης μεγάλη, γι' αυτό φορούσαν τις διαστημικές στολές. Περιγράφει ταξίδια στα άστρα του ζωηδιακού καθώς και προσταλάσσωση, ίδια με αυτή των σύγχρονων κοσμοναυτών και μάλιστα στην περιοχή των Βερμούδων. Επισκέφθηκε τα νησιά των Μακάρων και δεν ήθελε να φύγει αφού σε λίγα χρόνια θα γύρναγε πίσω. Τέλος, περιγράφει πόλεμο μεταξύ των κατοίκων της Σελήνης και του Συρίου, όπου έγιναν αερομαχίες και χρησιμοποιήθηκαν τρομερά όπλα και νίκησαν οι Σύριοι. Όπως φαίνεται, ο Λουκιανός διάβασε κάποιο χειρόγραφο που έγραφε για όλα αυτά και επειδή του φαινόταν εξωφρενικά, τα αποκάλεσε παραμύθι, τα έγραψε και τα ονόμασε «Αληθινή ιστορία». Έχω κάνει σχετικό άρθρο για τον Λουκιανό στο παρελθόν. Η δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, η Άρτεμη, χρημάτισε βασίλισσα της Σελήνης. Ο Πυθαγόρας, γιος του Απόλλωνα, κατά μία παράδοση επέμενε ότι η Σελήνη κατοικείται από όντα θεϊκά, όμοια με τους ανθρώπους της γης. Ο Πυθαγόρας αφηγείται επίσης ότι έκανε στροφές γύρω από τη Σελήνη με τα αστρόπλια των θεών που κατοικούσαν στο φεγγάρι και με τα όντα αυτά είχε δημιουργήσει φιλία. Όπως αναφέρει ότι η σεληνιακή ημέρα είναι 15 φορές μεγαλύτερη από της γης, όπως και είναι. Πώς τα ήξερε όλα αυτά? Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι, όπως άκουσε από μαρτυρίες πολλές φορές, ο Πυθαγόρας μπορούσε την ίδια στιγμή να βρίσκεται σε 2 διαφορετικά μέρη, ιδιότητα που έχει μόνο το ηλεκτρόνιο του ατόμου, και έκανε ταξίδια στον Άδη ακολουθώντας τη διαδρομή του Προμηθέα. Ο Πυθαγόρας μπορούσε να αιωρείται και να γίνεται αόρατος ή να βρίσκεται ταυτόχρονα σε 2 μέρη. Τον δίδαξε ο Απόλλωνας όπως τον Αριστεία και τον ιερέα του Άβαρη. Οι θεϊκοί κάτοικοι της Σελήνης, σύμφωνα με τις περιγραφές, είναι πιο ψηλοί από τους κατοίκους της γης, ξανθοί και πολύ όμορφοι.
Όλες οι γνώσεις του Πυθαγόρα, μαθηματικά, μουσική, γεωμετρία, φυσική, είναι δοτές γνώσεις που πήρε από τους ουράνιους με τους οποίους είχε συνεχή επαφή. Το 1950, σε ναό των Μάγιας στο Μεξικό, βρέθηκε χάρτης της αθέατης πλευράς της Σελήνης, ο οποίος αποδείχτηκε απόλυτα ακριβής, συγκρινωμένος με τους πρόσφατους που έφεραν τα διαστημόπλια. Η πρώτη χαρτογράφηση της αθέατης πλευράς της Σελήνης από τον άνθρωπο έγινε την 7 Δεκάτου του 1959. Επομένως, ο παλαιός χάρτης βρέθηκε στη Γη ή από επίσκεψη γήινων στο φεγγάρι ή από επίσκεψη εξωγήινων στη Γη. Η Σελήνη, σύμφωνα με τα σανσκριτικά κείμενα και την Ινδουιστική θρησκεία, σε κάποια απότατη εποχή δεν υπήρχε σαν δορυφόρος της Γης. Αργότερα η Γη είχε τρεις δορυφόρους. Την εποχή που η Γη δεν είχε δορυφόρους, οι άνθρωποι είχαν ανάστημα ύψους 1 μέτρο και 20 εκατοστά έως 1 και 50. Όταν είχε τρεις δορυφόρους, τότε οι άνθρωποι είχαν ανάστημα 2,5 έως 12 μέτρα. Όπα, οι γίγαντες που λέγαμε. Και τέλος, με ένα δορυφόρο έχουν το ύψος του σημερινού ανθρώπου, δηλαδή 1,60 έως 2 μέτρα. Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια πιστεύουν ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε μετά από μια σφοδρή σύγκρουση ενός μεγάλου ουράνιου σώματος όσο ο Άρης πάνω στη Γη, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως αυτή η επικρατούσα θεωρία τίθεται τώρα σε αμφισβήτηση, καθώς μια νέα χημική ανάλυση των σεληνιακών πετρωμάτων όσο αφορά την ποσότητα του τιτανίου διαπίστωσε ότι είναι υπερβολικά όμοια με την αντίστοιχη των γήινων πετρωμάτων, κάτι που δεν δικαιολογείται αν το φεγγάρι είχε σχηματιστεί από δύο διαφορετικά σώματα, τη Γη και το άλλο που έπεσε πάνω της. Εδώ αντικρούονται οι γνώμες. Οι επιστήμονες μάλιστα διαπίστωσαν ότι η αναλογία των δύο ισοτόπων στη Σελήνη είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτή που υπάρχει στο μαδία της Γης. Στρώμα δηλαδή μεταξύ του φλοιού και του πυρήνα, δηλαδή περίπου 4 μέρη ανά εκατομμύριο. Όμως αυτή η ομοιότητα δεν δικαιολογείται αν η Σελήνη από γεωλογική άποψη αποτελεί όχι κομμάτι μόνο της Γης, αλλά μείγμα δύο ουρανίων σωμάτων. Στα τέλη της δεκαετίας του 30, ο Γκρόντε Ρέμπερ της εταιρείας Bell συνέλαβε ραδιοφωνικά μηνύματα από τη Σελήνη. Δυστυχώς το επεισόδιο αυτό χαρακτηρίστηκε απόρριτο και απαγορεύτηκε η δημοσίευσή του. Προλάβαμε όμως να μάθουμε πως οι ραδιοεκπομπές προερχόταν από το εσωτερικό και όχι από την επιφάνεια της Σελήνης. Αρκετοί ερασιτέχνες αστρονόμοι συνέλαβαν σήματα από τη Σελήνη στα 1927, 1928 και το 1934 με δική τους κατασκευής ραδιοτηλεσκόπια. Στα 1935 συνέλαβαν παρόμοια μηνύματα οι Μαρόνι και Τσέσλα. Στα 1956 οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Οχάιο δήλωσαν ότι συνέλαβαν ένα είδος κωδικοποιημένου μηνύματος από τη Σελήνη. Επίσης υπήρχε και ένα άλλο παρόμοιο μήνυμα, λένε κάποιοι ερευνητές, το πρώτο ατύχημα του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια. Οι αστροναύτες όταν ταξίδευαν προς τη Σελήνη άκουσαν από το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας μια παράξενη μουσική. Ο Γάλλος συγγραφέας Ρομπέρτ Σαρού ισχυρίστηκε πως ο αστροναύτης Αλ Βόρντερ τη στιγμή που περπατούσε στη Σελήνη άκουσε μια σειρά από ανεξήγητες λέξεις. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σαρού, το ενιγματικό μήνυμα έλεγε «Μάρα ραμπ αλαρντί διντί ενταβουέρ εσακούς αλίμ». Το μήνυμα μέχρι στιγμής παραμένει αμετάφραστο.
Οι αρχαίες όμως παραδόσεις μιλούν για ένα κόσμο μικρυμένο στο εσωτερικό της Σελήνης. Εάν κάποια μέρα πέσουν στα χέρια μας αρχαία ελληνικά κείμενα, θα ανακαλύψουμε όχι μόνο τη γλώσσα των μηνυμάτων, αλλά θα επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των εχθρικών αυτών κατοίκων της Σελήνης που εκπέμπουν μηνύματα μαζικής ιστερίας σε πάνω από 100 συχνότητες για αντίστοιχες γλώσσες του πλανήτη Γη. Από τα αρχαία χρόνια η Σελήνη υπήρξε πηγή ποιητικής έμπνευσης και αντικείμενο θείας λατρείας. Στην Αίγυπτο και τη Συρία λατρευόταν ως Αστάρτη από την ελληνική λέξη Αστήρ που ήταν μια ωραία θεά. Οι Εβραίοι την ονόμαζαν Ασταρόθ, η βασίλισσα των ουρανών, και από τη συνήθειά τους να μισούν ότι δεν θεωρούν δικό τους τη Βεβύλωσσα. Οι Έλληνες τη λάτρευαν σαν θεά του νυχτερινού φωτός. Οι Ρωμαίοι τη λάτρευαν ως Διάνα. Οι Άραβες, οι Ινδοί, οι Ίγκας, οι Ατζέκοι, οι Σκανδιναβοί και κάποιες φυλές των νησιών του Ειρηνικού στο πρόσωπο της Σελήνης έβλεπαν ένα θεό. Επειδή γνώριζαν τη μεγάλη δύναμη που έχει το ουράνιο αυτό σώμα, δεν είναι πλανήτης αλλά διαστημικό σκάφος. Από το εσωτερικό της Σελήνης καταγράφηκαν εκπομπές διανοητικού ελέγχου σε πάνω από 100 συχνότητες που εκπέμπουν συνθήματα μαζικής ιστερίας σε ανάλογες γλώσσες του πλανήτη. Τα συνθήματα αυτά περιλαμβάνουν εντολές για θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συμπεριφορά προς τα έθνη του πλανήτη. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται εντολές στρατηγικής και γεωπολιτικής φύσεως. Τηλεπαθητικά μηνύματα δηλαδή. Οι συχνότητες που παράγονται από το εσωτερικό της Σελήνης προέρχονται από συνομιλίες όντων. Ο θώρακας όμως των 32 χιλιόμετρων μετάλλου, κράματος, τιτανίου, χρωμίου, σιδήρου, νικελίου, νητρίου, ζυρκονίου, μολυβδενίου, ρουθινίου, πουλαδίου, αν και θεωρητικά είναι καλός αγωγός ηχητικών κυμάτων, παρουσιάζει μεγάλη απορρόφηση, με αποτέλεσμα η Σελήνη να βγάζει στο εξωτερικό της μόνο κραδασμούς συχνότητες από τη λειτουργία των βαρέων μηχανικών εγκαταστάσεων του εσωτερικού της. Οι επικοινωνίες μεταξύ της Σελήνης και των σκαφών της, αλλά και των σκαφών μεταξύ τους, δίνουν σαν γλώσσα επικοινωνίας τη γενέτερα της εβραϊκής γλώσσας, την μογγολική, με πολύπλοκο συντακτικό και αυξημένο λεξιλόγιο. Είναι αδύνατο να μεταφραστεί ο όγκος αυτός του άγνωστου λεξιλογίου. Υποθέτουμε ότι είναι τεχνητοί όροι και γενικευμένες έννοιες που λείπουν από το σημερινό μογγολικό λεξιλόγιο, διότι η γνώση και η νοημοσύνη των γήινων που χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα αυτή δεν επέτρεπε την κατανόησή τους. Οι ανωτέρω ραδιοεπικοινωνίες καταγράφηκαν σε μορφές εκπομπής. Γραμμική εκπομπή μιας διαστάσεως που αντιστοιχεί στις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές, επιφανειακή εκπομπή δύο διαστάσεων που αντιστοιχεί στις δικές μας τηλεοπτικές εκπομπές και ογκομετρική εκπομπή τριών διαστάσεων που δεν αντιστοιχεί σε γήινη τεχνολογία και είναι δε δυνατόν να αποδοθεί με διαμορφωμένους ολογραφικούς δέκτες που οδηγούνται από κεραία. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι τα σεληνιακά σκάφη και η Σελήνη διαθέτουν για τις μεταξύ των επικοινωνίες πομπούς και δέκτες στερεοσκοπικής τεχνολογίας. Τέτοιες τρίτης κατηγορίας εκπομπές έχουν καταγραφεί σε οπτικοακουστικούς διαλόγους μεταξύ εσωτερικών πληρωμάτων Σελήνης και πληρωμάτων έξωθεν ευρισκόμενων σκαφών. Η σύγκριση και αντιστοιχία των λέξεων ήχων που συνοδεύουν την εκπομπή στερεοσκοπικών εκπομπών με τις εικόνες έδωσαν τη δυνατότητα στους γλωσσολόγους να ερμηνεύσουν μέχρι τώρα το 30% του ολικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούν τα πληρώματα όλων των ειδικοτήτων στο εσωτερικό της Σελήνης.
Το υπόλοιπο 70% είναι κατά μέγιστο ποσοστό κατανοητό. Όχι σαν συγκεκριμένο λεξιλόγιο, αλλά σαν στερεότυπο φρασεολόγιο που αντιστοιχεί σε ορισμένες ενέργειες, προθέσεις, διαθέσεις, επεμβάσεις κλπ. Που παρατηρούνται από εκπαιδευόμενες εικόνες. Οι σοβιετικοί επιστήμονες Μιχαήλ Βάζιν και Αλεξάνδρε Τσερμπάκοφ, σε ένα άρθρο που δημοσίευσαν σε ένα επίσημο σοβιετικό κυβερνητικό έντυπο, υποστήριξαν πως η σελήνη στο εσωτερικό της είναι κούφια και δεν αποκλείεται να αποτελεί στην πραγματικότητα ένα διαστημόπλιο και ένα αστρόπλιο, μπορούμε να πούμε. Οι σοβιετικοί επιστήμονες υποστήριξαν πως ο κενός εσωτερικός χώρος ήταν γεμάτος από καύσιμα για τους κινητήρες, εργαλεία, όργανα ελέγχου και παρατηρήσεις. Ήταν ένα διαστημόπλιο που ήταν ικανό να ταξιδεύει χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια στο διάστημα. Τα όντα που το κατασκεύασαν το έκαναν από ανάγκη για να εγκαταλείψουν τον αρχικό κόσμο από όπου κατάγονταν. Η νέα αυτή θεωρία στηρίζεται σε ένα σύνολο ενδείξεων που χωρίζεται σε 4 ομάδες. Μία ομάδα είναι το ένιγμα της καταγωγής σελήνης, οι 3 θεωρίες που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα και καταρρίφθηκαν, δηλαδή η σελήνη δεν αποτελούσε ποτέ μέρος της γης από το οποίο και αποσπάστηκε. Η σελήνη δεν σχηματίστηκε από το ίδιο σύννεφο σκόνης και αερίων που σχηματίστηκε η γη, αφού δεν διαθέτει την ίδια χημική σύσταση εδάφους με τη γη. Τρίτον, η σελήνη δεν μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη, αφού ένα τόσο μεγάλο σώμα είναι αδύνατο να μπει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες σε τροχιά γύρω από ένα τόσο μικρό πλανήτη. Ενδείξεις για την κενότητα του εσωτερικού της σελήνης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στη γη και στη σελήνη. Ενδείξεις για την ύπαρξη εσωτερικού μεταλλικού περιβλήματος. Κάτω από το εξωτερικό φλοιό υπάρχει εσωτερικός μεταλλικός φλοιός πάχους 32 χιλιόμετρων. Ενδείξεις για ενισχύσεις στην εξωτερική επιφάνεια και τις σκοτεινές περιοχές. Σύστασή τους είναι το τιτάνιο, ο σίδηρος και σπάνια μέταλλα. Γιατί η σελήνη που βρίσκεται τόσο κοντά μας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστρονομικά ενίγματα σύμφωνα με την ομολογία των επισήμων εκπροσώπων της NASA? Γιατί διακεκριμένοι επιστήμονες ομολογούν πως αγνοούν την καταγωγή της σελήνης? Μάλιστα ανάμεσα τους και ένας φυσικός τιμόμενος με το βραβείο Νόμπελ διακήρυξε: «Καμία από τις εξηγήσεις που διαθέτουμε δεν είναι βάσιμη». Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και άλλα που αν αρχίσω να τα λέω δεν θα τελειώσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Το μέγεθος του φεγγαριού έχει μακρύνει και η συρρήγνωση της σελήνης θα συνεχιστεί. Την ανακοίνωση την έκανε η NASA προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία παγκοσμίως. Βαθιές ρογμές στην επιφάνεια του φεγγαριού, ρητίδες όπως την αποκαλούν, οι επιστήμονες αποδεικνύουν ότι μετά την ψήξη του πυρήνα του, το μέγεθός του μίκρινε κατά 200 μέτρα όπως υπολογίζουν. Για τους αστρονόμους η ανακάλυψη είναι συγκλονιστική, διότι αποκαλύπτει πως η σελήνη δεν είναι ένα αναδρανές ουράνιο σώμα όπως μέχρι τώρα πίστευαν. Σε γεωλογικούς όρους το φεγγάρι εξακολουθεί να είναι ενεργό. Ας πάμε στην ελληνική μυθολογία. Οι Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν πάρα πολλά για τη σελήνη. Ο Θαλής, που θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής και παγκόσμιας φιλοσοφίας, ήταν ο πρώτος που είχε ότι η σελήνη λαμβάνει το φως από τον ήλιο, αλλά και ο πρώτος που υπολόγισε την διάμετρο αλλά και την τροχιά της. Ο Ξενοφάνης αναφέρει ότι ο δάσκαλος του Σοκράτης τη χαρακτηρίζει μεγάλη κούφια σφαίρα που στον εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές που κατοικούν. Άνθρωποι σαν και εμάς που κατοικούν. Λόγια του Σοκράτη που υποστηρίζουν και σύγχρονοι αστρονόμοι. Ο Πυθαγόρας που μας ανέφερε ότι έκανε στροφές γύρω από τη σελήνη κτλ. Πολλές πληροφορίες
από αρχαία κείμενα μας έρχονται και από τους τελχήνες, όπως αναφέραμε, της Ρόδου. Ο ελληνικής καταγωγής Λουκιανός. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από την αρχαιοελληνική μυθολογία, ας πούμε, για τη Σελήνη. Δεν ξεχνάμε ότι ακούμε το παράξενο με τον Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εξερεύνηση της αθέατης πλευράς της Σελήνης. Κανένα γήινο μάτι δεν την έχει δει παρά μόνον οι κάμερες των σιωβητικών μη επανδρομένων διαστημοπλοίων και τα πληρώματα των αποστολών του προγράμματος Απόλλων. Για να δούμε λοιπόν τι είδαν στην αθέατη πλευρά. Στις 7 Δεκάτου του 1959 κατόρθωσε ο άνθρωπος να δει για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης με τις φωτογραφίες που έστειλε το σιωβετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Luna 3. Οι πρώτες αυτές φωτογραφίες ήταν πολύ μικρής ανάλυσης και ευκρίνειας και μεγάλωσαν αντί να λύσουν τις απορίες της ανθρωπότητας για το φυσικό της δορυφόρο. Η φωτογράφηση της αθέατης πλευράς συνεχίστηκε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τις αποστολές Απόλλων, αλλά οι φωτογραφίες αυτές ουδέποτε δόθηκαν στην δημοσιότητα, με εξαίρεση κάποιες λίγες που έδειχναν από ψηλά και χωρίς την απαιτούμενη ευκρίνεια τμήματά της πιο παράξενης πλευράς της Σελήνης. Η προσφυλής τακτική της NASA ήταν να δίνει στη δημοσιότητα μόνο γενικές και αόριστες φωτογραφίες της αθέατης πλευράς. Όσες φωτογραφίες της αθέατης πλευράς εκδόθησαν έχουν υποστεί επεξεργασία και πολλά σημεία τους έχουν σβηστεί. Πάντως, οι αστροναύτες των αποστολών Απόλλων έχουν δει κατασκευές και διαστημόπλια, όπως θα τα πούμε παρακάτω. Από ανάλυση των δημοσιευθέν και διαρρευσάντων φωτογραφιών από πολλούς ερευνητές με ειδικά υπερσύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες κατασκευές, δρόμοι, τούνελ, τείχη, γέφυρες, κανονικά σχήματα και άλλα πολλά. Επίσης, έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της αθέατης πλευράς που δείχνει πόλεις φωτισμένες. Λέγεται ότι έχει υποκλαπεί από την NASA το 1998. Όλα άρχισαν στις αρχές δεκαετίας του 40 και άρχισαν να εμφανίζονται συχνά σε διάφορα σημεία του κόσμου αγνώστα αυτών τους υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έθεσαν σε συναγερμό Ανατολή και Δύση για τις μεγάλες δυνάμεις και ήταν σαφές ότι αυτά τα αντικείμενα ανήκαν σε εξωγήινους κόσμους με ανεπτυγμένους πολιτισμούς. Από τη δεκαετία του 1950, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση άρχισαν να εκπονούν σχέδια για την κατάκτηση της Σελήνης με σκοπό τη δημιουργία βάσεων για έλεγχο και απόκρουση των εξωγήινων σκαφών. Τη νύχτα 24 προς 25 Ιουλίου του 1955 τα αστεροσκοπία του Palomar Kai Toy Leningrad ανακάλυψαν να πετάνε σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από τη Γη ένας γιγάντιος κύλινδρος μήκους πάνω από 10 χιλιόμετρα, ο οποίος ταξίδευε με ταχύτητα 30.000 χιλιόμετρα την ώρα. Μερικές μέρες αργότερα συναντήθηκαν μυστικά στη Γενέβη Αμερικανοί, Σιωβετικοί, Άγγλοι και Γάλλοι, επιβεβαιώνοντας τους φόβους τους ότι αυτό το εκρητικό σκάφος δεν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα. Οι Σιωβετικοί όμως δεν αποδέχτηκαν την πρόταση των συμμάχων για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου για τον έλεγχο διαστήματος. Κατόπιν αυτού, στις 28 Ιουλίου του 1955, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατασκευής τεχνητού δορυφόρου της Γης. 4 μέρες μετά, την 1η Αυγούστου του 1955, ακολουθεί δήλωση της τότε Σοβιετικής Ένωσης ότι μέσα στο Διεθνές Γεωφυσικό Έτος 1957 επρόκειτο να γίνει εκτόξευση δορυφόρου σιωβετικής προέλευσης. Οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής θεώρησαν ότι επρόκειτο για απλή προπαγάνδα των Ρώσων και ότι ήταν αδύνατο να κάνουν την εκτόξευση που ανακοίνωσαν.
Η εκτόξευση όμως του πρώτου δορυφόρου με το όνομα έγινε με επιτυχία στις 4 Οκτωβρίου 1957 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζαχστάν και ευνηδίασε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σε χρόνος θαυμασμό. Όλα άρχισαν τις αρχές της δεκαετίας του 40, όταν άρχισαν να εμφανίζονται συχνά σε διάφορα σημεία του κόσμου αγνώστοι ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έθεσαν σε συναγερμό Ανατολή και Δύση για τις μεγάλες δυνάμεις. Ήταν σαφές ότι αυτά τα αντικείμενα ανήκαν σε εξωγήινους κόσμους με ανεπτυγμένους πολιτισμούς. Από τη δεκαετία του 50, άρχισαν να εκπονούν σχέδια για την κατάκτηση της Σελήνης με σκοπό τη δημιουργία βάσεων, όπως έλεγαν, για έλεγχο απόκρουσης εξωγήινων σκαφών. Κατόπιν, στις 28 Ιουλίου του 1955, ας πούμε, όπως είπαμε, ξεκίνησε όλο το πρόγραμμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν βάσεις, για να μπορέσουν να αποκρούσουν τα υπτάμενα γνώσεις αυτά τα αντικείμενα. Οι Ρώσοι, προκειμένου να πάνε στη Σελήνη, ανέτρεξαν πρώτα τα προγράμματα επανδρομένων διαστημοπλοιών, το οποίο, άγνωστο για ποιους λόγους, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για την πρωταρχική τους αποστολή. Συνολικά, μέχρι την προσελήνωση του Απόλλων 11, είχαν προσελυνθωθεί ή συντριβεί στην επιφάνεια της Σελήνης 20 μη επανδρομένα διαστημόπλοια των δύο υπερδυνάμεων. Επακολούθησαν άλλες μη επανδρομένες αποστολές και τελευταία τον Οκτώβριο του 1976, οι οποίες κατόρθωσαν να στείλουν στη Γη φωτογραφίες και δείγματα του σεληνιακού εδάφους. Μετά τις επιτυχείς προσελυνώσεις των Αμερικανών, η προσοχή της Σοβιετικής Ένωσης εστράφει στην εξέλιξη του πυράβλου Energy, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση του σοβιετικού λεωφορείου. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σήμερα τα ρωσικά διαστημικά προγράμματα προηγούνται των αντίστοιχων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην αποστολή Απόλλων 11, με την οποία ο Νίλ Άρμστρονγκ πάτησε στη Σελήνη, συνέβησαν δύο επαφές με UFO, αλλά το μέλος της διαστημικής ομάδας της NASA, Ότο Μπάιντερ, ανέφερε μεταγενέστερα βέβαια ότι σημαντικά τμήματα του διαλόγου των αστροναυτών του Απόλλων 11 με το κέντρο ελέγχου λογοκρίθηκαν. Συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα οι αστροναύτες συνάντησαν έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα UFO, τα οποία και τα φωτογράφησαν. Στις 19 Εβδόμου του 1969 εμφανίστηκαν εμπρός από τον Απόλλων 11 δύο UFO, τα οποία είδε και το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον σε ζωντανή μετάδοση. Υπάρχουν μαρτυρίες ραδιοαισθητικών κατόχων δεκτών υπερβραχέων που κατάφεραν να κλέψουν και να ηχογραφήσουν τις συνομιλίες των αστροναυτών με το Χιούστον, πριν αυτό αναγκαστεί να αλλάξει τις συχνότητες για λόγους ασφαλείας. Ας απαγγείλω ένα διάλογο μεταξύ αστροναυτών και κέντρου ελέγχου. Απόλλων 11. Αυτά είναι γιγαντιά πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι οφθαλμαπάτη. Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει. Χιούστον. Πώς, τι διάολο συμβαίνει, τι πάει στραβά με εσάς. Απόλλων 11. Είναι εδώ κάτω από την επιφάνεια. Έλεγχος αποστολής, Χιούστον. Τι είναι εκεί, διακοπή επικοινωνίας. Έλεγχος παρεμβολών. Καλή Απόλλων 11. Απόλλων 11. Είδαμε κάποιους επισκέπτες. Ήταν εδώ για λίγο. Παρατηρούσαν τα όργανα. Χιούστον. Επανέλαβε την τελευταία πληροφορία σου. Απόλλων 11. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εδώ άλλα διαστημόπλια. Είναι ευθυμεγραμμισμένα πάνω στην άλλη πλευρά του κρατήρα. Χιούστον, επανέλαβε. Απόλλων 11. Ας εξετάσουμε αυτή την τροχιά. Σε 625 προς 5 σύνδεση αυτόματης αναμετάδοσης. Τα χέρια μου τρέμουν άσχημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Να το κινηματογραφίσω, Θεέ μου. Εάν αυτές οι καταραμένες κάμερες κατέγραψαν κάτι, τι κάνουμε μετά. Χιούστον, κατέγραψες κάτι. Απόλλων 11.
Δεν είχα κάποιο φιλμ πρόχειρο στα χέρια μου. Τρία πλάνα από τους δίσκους ή οτιδήποτε ήταν αυτά που καταστρέψαμε το φιλμ. Χιούστον, έλεγχος, έλεγχος, εδώ, είσαι καθοδόν. Έχει τελειώσει η αναταραχή με τα άτια. Απόλλων 11. Έχουν προσεδαφιστεί εδώ. Είναι εδώ και μας παρακολουθούν. Χιούστον, οι καθρέφτες τους έχετε στήσει. Απόλλων 11. Ναι, βρίσκονται στο σωστό σημείο. Αλλά οποιοδήποτε έχει κατασκευάσει αυτά τα διαστημόπλια σίγουρα μπορεί να έρθει αύριο και να τους αφαιρέσει. Over και κλείνω. Η NASA, για να δικαιολογήσει την δίλεπτο διακοπή στην αναμετάδοση από το Απόλλων 11, επικαλέστηκε υπερθέρμανση στις ευαίσθητες τηλεοπτικές κάμερες. Ανάλογες συνομιλίες που εξάπτουν τη φαντασία συνέβησαν και στις αποστολές Απόλλων 12, 14, 15, 16 και 17, καθοδόν προς τη Σελήνη ή κατά την περιφορά τους γύρω από αυτήν ή κατά την προσελήνωση και την εξερεύνηση. Γιατί όμως η NASA τα αποσιώπησε όλα αυτά? Ευτυχώς το φράγμα της σιωπής έσπασε τα τελευταία χρόνια, έστω και ανεπίσημα, από όλους σχεδόν τους αστροναύτες. Και όποιοι σε κατά ίδια συζητήσεις ουδέποτε αρνήθηκαν τις στενές επαφές με παράξενα αντικείμενα και αόντα στη Σελήνη, τα οποία τους παρακολουθούσαν συνεχώς και κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά και πάνω στην επιφάνειά της. Εξαιτίας των διαρροών αυτών, των πληροφοριών προς τα έξω, έκαναν την NASA τελικά να παραδεχτεί ότι αυτά που είδαν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ήταν απορρίμματα του ίδιου του διαστημοπλοίου ή προηγουμένων αποστολών. Οι παραπάνω αποκαλύψεις οδήγησαν πολλούς ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι κατασκευές και οι θεάσεις UFO αποτελούν αποδείξεις για την ύπαρξη λογικών όντων στο δορυφόρι μας. Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι χιλιάδες θεάσεις φωτεινών στιγμάτων στη Σελήνη που έχουν καταγραφεί από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το Φεβρουάριο του 1995 εκτοξεύτηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κοσμική βολίδα, η Κλιμεντίνη. Επίσης προκαλεί ο ελάχιστος χρόνος κατασκευαστής της μεγάλο ενδιαφέρον. Πεδίο δράσεως της ήταν κυρίως η αθέατη πλευρά της Σελήνης και το παράξενο είναι ότι έστειλε στη Γη 2.000 φωτογραφίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άκρως απόλυτες, οι οποίες διαβιβάστηκαν όχι στο όνομα σπήλαιο των νυχτερίδων. Τόσες χιλιάδες στροφές έκαναν τα αμερικανικά διαστημόπλια γύρω από το φεγγάρι και έχουν στείλει εκατομμύρια φωτογραφίες από όλη την επιφάνειά του. Τη χρειαζόταν ένα επίγον μάλιστα διαστημικό ταξίδι και 2 εκατομμύρια φωτογραφίες. Ή γίνεται προσπάθεια παραπέρα σύσφυξης σχέσεων με κάποια όντα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη ή επάνω σε αυτή την αθέατη πλευρά της. Τούτο έρχεται σε συμπέρασμα της ομιλίας του αστροναύτη Frank Borman στο Πιέρ της Ντακότα στις 28 Ιανουαρίου του 1971, που είπε: «Στο μέλλον θα συναντήσουμε κάποια ευφυή ζωή στον ηλιακό μας σύστημα». Και ήξερε τι έλεγε και πιο φανερά δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν 20 Ιουλίου 1969 όταν οι άνδρες της αποστολής Απόλλων 11 πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη. Οι εικόνες που φτάναν στη Γη ήταν κυριολεκτικά πρωτόγνωρες, καθυλώνοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, στην οθόνη της τηλεόρασής τους. Δίχως αμφιβολία ήταν μια ιστορική ημέρα για την ανθρωπότητα που έκανε ένα κομμάτι του ουρανού δικό της για πάντα. Η κατάκτηση της Σελήνης είναι ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμα του ανθρώπου έως σήμερα. Η κατάκτηση της Σελήνης ήταν τεχνητά αδύνατη, λένε πάρα πολλοί επιστήμονες, καθώς το ποσοστό τέτοιες επιτυχίες ήταν μόνο 0,0017%, και αυτό γιατί υπήρχαν τεράστια τεχνητά προβλήματα που δεν είχαν επιληθεί. Πριν μερικά χρόνια, Ελληνορώσος ιατρός της Ακαδημίας της Μόσχας αποκάλυψε ότι η Ρωσία διαθέτει 2 μεραρχίες
των 1000 διαστημικών στρατιωτών, η κάθε μία, οι οποίες επανδρώνουν τις 10 ρωσικές βάσεις που υπάρχουν στη Σελήνη, 7 στην ορατή πλευρά και 3 στην αθέατη, συνεργαζόμενοι με τα εκεί εξωγήινα στρατεύματα από τον αστελισμό του Ιριδανού και από τον Άρη. Σαν επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας έρχεται η ανακοίνωση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στις 27 Φεβρουαρίου του 2006, σύμφωνα με την οποία σε ακαδημαϊκό συνέδριο ο Βικολάης Σεβάρντιοφ, επικεφαλής της αεροδιαστημικής εταιρείας, ανακοίνωσε: «Η Ρωσία θα δημιουργήσει μόνιμη βάση στη Σελήνη μέχρι το 2012 για την εξόρυξη του σπάνιου υλικού ηλίου 3 σε βιομηχανική κλίμακα, το οποίο είναι μη ραδιενεργό ισότοπο του ηλίου και δεν παράγει ραδιενεργά κατάλοιπα». Επίσης, ο Ρώσος στρατηγός απεκάλυψε σε κατήδια συνομιλία ότι η Ρωσία έχει επίσημες επαφές με εξωγήινους και η κατάρρευση του κομμουνισμού της Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς καμιάς μορφής σύγκρουσης, χωρίς ταραχές και αιματογυσία, αποτελεί ήττα των οφείτων Εβραίων και επικράτηση των ανδρομεδίων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπάνω Ρώσου στρατηγού, υπάρχει από το 1959 στη Ρωσία η άκρως απόρριτη κρατική οργάνωση Κόκκινη Σελήνη, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε επιχείρηση των Ξανθών Υποτών και τέθηκε σε εφαρμογή από το 1959 από την τότε Σοβιετική Ένωση, που έστειλαν στη Σελήνη τις πρώτες μυστικές διαστημικές αποστολές. Η οργάνωση αυτή περιλαμβάνει εκτός από τους στρατιωτικούς μυστικούς πράκτορες και μια πολυμελή επιστημονική ομάδα, η οποία ασχολείται με την εξέταση των οικολογικών συνθήκων της αθέατης πλευράς της Σελήνης και οι οποίες φαίνεται να είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της Γης. Με την εξέταση όλων των φαινομένων που παρατηρούνται στην επιφάνεια της Σελήνης, με τη βοήθεια των εξωγήινων που ζουν στο εσωτερικό της Σελήνης, με τις δύο μεραρχίες των Ρώσων διαστημικών στρατιωτών, με την παρακολούθηση με τους 2.000 διαστημικούς στρατιώτες τη συμπεριφορά των 3.000 εξωγήινων ανθρώπων με τον Ιριδανό και τον Άρη, που ζουν στο εσωτερικό της κατόπιν εντολής της ανωτέρας τάξης συμμάχων της Συνομοσπονδίας της Ανδρομέδας. Αυτές οι εξωγήινες δυνάμεις έχουν αποσταλεί ή να προετοιμάσουν και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Σελήνης, ώστε να μπορέσει να στεγαστεί στο μέλλον πληθυσμό ενός εκατομμυρίου γήινων ανθρώπων σε περίπτωση γήινης οικολογικής καταστροφής. Η προσπάθεια αυτή χρηματοδοτείται μέχρι και σήμερα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Με την ασφάλεια των δύο εισόδων για το εσωτερικό της Σελήνης, που βρίσκονται στους πόλους, τις 5 εισόδους της αθέατης πλευράς και τις 3 εισόδους της ορατής πλευράς, που βρίσκονται όλες μέσα σε μεγάλους κρατήρες και είναι σκεπασμένες με διαφανείς πυρήμαχους στόλους υψίστης αντοχής. Σύμφωνα με μήνυμα των Ολύμπιων, οι κρατήρες της ορατής πλευράς της Σελήνης οφείλονται στην καταστροφή που υπέστη κατά τη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Διός και Κρόνου από τα καταστροφικά όπλα ακτίνων μορίων υπερήλης που χρησιμοποιήθηκαν. Το 1985 ο απόστρατος στρατηγός της αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πρώην αρχηγός του Σώματος Στρατηγικής Αεροπορίας, Γκάρι Πόβελ, εκδίδει το βιβλίο «Σχέδιο επιβίωσης», με το οποίο αποκαλύπτει ότι οι Ρώσοι έχουν 10 στρατιωτικές βάσεις στη Σελήνη με όπλα λίεν υψηλής τεχνολογίας, αντίστοιχη βάση είχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κρατήρα του Κοπέρνικου. Όμως στις 27 Σεπτεμβρίου του 1977 οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν καταστροφική ήττα στη μυστική διαστημική μάχη από τους Ρώσους, κατά την οποία κατεστράφει ολοσχερώς η Αμερικάνικη διαστημική βάση του κρατήρα Κοπέρνικου, η οποία διέθετε συστοιχίες όπλων λέιζερ και απεσύρθησαν από τη Σελήνη. Η ρωσική επικράτηση στη Σελήνη από εκεί και πέρα ήταν και παραμένει πλήρης. Αυτά είναι κάποιες ανακοινώσεις πρόσφατες και μάλιστα
εντύπωση δημιουργεί ότι τώρα τελευταία, δηλαδή έχουμε ανακαλύψει τα πάντα στη Σελήνη, γνωρίζουμε και το υπέδαφος της, γνωρίζουμε τα πάντα και αρχίσαμε να κάνουμε αποστολές στον Άρη. Δηλαδή αυτά φαίνονται αφύσικα πράγματα. Εδώ δεν δημιούργησαν δηλαδή μια μικρή απικία να στείλουν 10-20 ανθρώπους για να μπορέσουν να επιβιώσουν πάνω στη Σελήνη για ένα έτος, μέσα σε διαστημικούς στόλους όπως μας έδειχναν στα τηλεοπτικά κανάλια, και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οξυγόνο από φυτά από τα οποία θα τα μεγάλωναν εκεί. Δηλαδή, τι έγιναν όλα αυτά τα σχέδια ξαφνικά, όλοι στράβηκαν στον Άρη ξαφνικά. Δηλαδή, δεν βλέπουμε το δέντρο που είναι μπροστά μας και βλέπουμε το δάσος, δηλαδή φεύγουμε μακριά. Αυτά είναι όλα περίεργα και μυστήρια και αυτά όλα δημιουργούν καταστάσεις ώστε να μην πιστεύεις τίποτε και να αρχίζεις να ψάχνεις. Το μόνο που μας μένει είναι να ψάχνουμε συνεχώς, να ερευνούμε και έτσι θα μπορούμε να μαθαίνουμε συνεχώς ό,τι καινούριο βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε η Σελήνη ή το Φεγγάρι συνεχίζει ακόμη να είναι ένα παράξενο για τον άνθρωπο. Δεν έχει ανακαλυφθεί πλήρως και ελπίζουμε ότι κάποτε θα μάθουμε την αλήθεια όσο ζούμε φυσικά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Παράξενο με το Θωμά Κάστια και δίνουμε ραντεβού μέχρι την άλλη Τετάρτη με νέα δυνατά θέματα. Ωστότε να είστε καλά. Γεια σας.